Έμαθα μια πληροφορία σήμερα. Εγώ καταρχάς είμαι ο Τάσος, είμαι οδηγός. Ακούω καθημερινά, εν πάση περιπτώσει, καλός μαλάκας είμαι κι εγώ. Γεια σου, Τάσο, μαλάκα. Γεια σου, λεβεντιά. Και λέει, θα κόψουν πρωτοχρονιάτικη πίτα και όποιος κερδίσει, λέει, το φλουρί θα πάρει τρεις μέρες άδεια. Άκου να δει. Θα μπορούσε να πάρει και τρεις μέρες άνευ αποδοχών. Η άδεια είναι καλή περίπτωση. Λέει, αυτό δεν παίζει, αλλά τρεις μέρες άδεια. Το έχει ακούσει. Εσύ όταν κέρδισε το φλουρί, τι πήρε. Τι ήθελε να πάρει, λάπτοπ και τέτοια, αυτά ήταν άλλες εποχές. Ήθελε να πάρει ένα μισθό, α πούμε, έξτρα. Βρε, δεν πα στο διάολο, λέω εγώ. Έτσι πέσαμε έξω. Με αυτά, με τις τυρόπτες που δεν κόβαν αποδείξεις, τον καστανά, άι στο διάλο. Καλά, είσαι τέλειο. Εντάξει, πέρα τις πλάκες και τις μαλακές με εκεί πέρα που ακούμε τα διάφορα. Σε έπαιρνα πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Γεια χαρά. Άκουσα τις άγιες δηλώσεις αυτού του ανθρώπου, του Λεβέντη, για την Ιερά Πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα τον ξαναμέψει, θα τον ξαναψηφίσω καθότι. Μπράβο, ναι, οι άνθρωποι είπε. Όμως σας ακούω λίγο πιο συντεμένο εσάς. Όχι, εγώ δεν είμαι συντεμένο. Η φωνή μου είμαι λίγο κρύωμένη. Νέο δε σε λες, πόσο είσαι, είσαι 25? Όχι, είσαι 40. 45, τι. 45, ωραία. Νέοι άνθρωποι είπε όμως. Δεν είσαι αυτό που εννοούμε όταν λέμε νέοι άνθρωποι, συγγνώμη κιόλα. Μακάρι δηλαδή, όλοι χαρούμενοι θα ήμασταν άμα ήταν έτσι. Πόσο τον έχεις, ξέρω. Θα ψηφίσω Λεβέντη γιατί με έπεισε και μόνο αυτό. Θα κάνει τη Μέκα της Ελλάδας στην Ιερή Πόλη. Θα βγάζετε από τα Τέμπη, θα βγάζετε τα παπούσια σας και θα έρχεται η γονατιστή, θα έρχεστε. Εσύ και ο Παΐσιος, τέτοια προφητεία. Πότε θα ξανάρθει, ρε γαμπτή που θα μου Ηράκλειο. Ήρθαμε. Το ξέρω, μωρέ, το Σάββατο θα σου πω τι έπαθα. Πότε θα ξανάρθει κανονικά. Ήρθαμε, παιδί μου, πότε του χρόνου θα ξανάρθουμε, ξέρω εγώ του χρόνου. Θα περιμένω εγώ τώρα 365 μέρες. Γιατί δεν ήρθες? Γιατί δεν ήρθα, γιατί γαμπτή το σύμπαν, ρε που. Γιατί πάω να κλείσω. Τέλο πάντων, είχε ένα κινητό, ένα link τέλο πάντων εκεί για να κλείσω αυτά. Και μου λέει η γυναίκα, θα έρθει, μου λέει η τάδε επίσκεψη. Ρε που, τι λέω, την ημέρα που θέλω να δω τον Αποστόλη, θα έρθει. Δεν λέω τίποτα, δεν κλείνω τίποτα. Συγγνώμη κιόλα, έτσι. Εσύ φταίς που είσαι κιλότας. Το ξέρω, είμαι. Κάτσε να σου πω και ξέρεις τι έγινε. Τι. Περιμέναμε ρε φ*** μου την επίσκεψη και η γαμμένη δεν ήθελε, μαλάκα. Και επιστόλη. Καλά να πάθεις. Είδες που καταλήγει ο κιλωτισμός. Εκεί. Μου αρέσει, Θεός. Δεν κάνεις μετά εμφωνές, παρακαλώ γιατί μας ενοχλείτε. Βράει παράτα μας. Πες να πάει γαμμένη, Αποστόλη. Άντε γαμμένη, τούπα. Άντε γαμμένη σου, ρε. Το λέει και Αποστόλη, να πάτε γαμμένη. Τσέκαρε ομοιότητα φωνής Τζανακόπουλου Βορύδη. Τι, είναι παρόμοια? Ναι, ρε φίλε, εγώ κάθε φορά μπερδεύομαι, δεν ξέρω ποιος μιλάει. Άσε τα λεγόμενα, είναι και η φωνή ίδια. Τα λεγόμενα καμία σχέση, το ξέρουμε. Ο μεν είναι Χρυσαυγίτης, κρυφός, ο άλλος αβαντάρει τους Χρυσαυγίτες. Α, ποιος είναι που κάνει την αβάντα, γιατί δεν κατάλαβα, μπερδεύτηκα εγώ. Ο Τζανακόπουλος Χρυσαυγίτης δεν είναι πάντως. Α, εντάξει, ας το δεχτούμε. Και όχι μόνο τους Χρυσαυγίτες, γενικώς την πολιτική αυτή. Γιατί ό,τι κόβει από τον Κυριάκο, καλό είναι. Ξέρεις πως είναι αυτή η αριστερά, η μαϊμούδε. Το πρωί με ξυπνάς με μπουνιές, με αρχίζεις μετά στις κλωτσές, μου τραβάς τα μαλλιά μου, ξαβράς τα... χαίρετε. Ντροπή, συνέχισε το. Μην είσαι κότα. Είμαι κι αυτό θυμάμαι από στο λιχό μεγαλώσει κότη μου. Πάνα θεμά, έλα, γεια. Ποιο είναι το κόμικ που αντιπροσωπεύει το Λεβέντη? Ποιο? Is no good. Θέλω να γίνω χαλήφης στη θέση του χαλήφη. Αυτό γιατί μόνο το Λεβέντη, γιατί τον Κυριάκο, ας πούμε, όχι. Ναι, ρε παιδί, μάλλον ο Λεβέντης είναι το κλου τώρα. Δεν βλέπει που θέλει να φύγει. Θέλει να ρυθμίσει την κατάσταση. Ότι και καλά θα τον ψηφίσουν κάτι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι ο Λεβέντης ρυθμίζει καταστάσεις. Αυτό και η μεγαλοοικονόμου. Ο Λεβέντης και η μεγαλοοικονόμου. Για αυτούς είσαστε. Γεια σα, κύριε Αποστόλη, θα ήθελα. Ο ίδιο, παρακαλώ. Παίρνουμε για μια αγγελία για ένα ποδήλατο που έχετε στο cat.gr. Ναι, ναι, αυτό το χωρί έλα που είναι. Όχι, ένα κατέμ ultra fan. Οκ, okay, ναι και. 2014. Ναι, ναι, καλή φάση. Τι τιμή μπορείτε να μου το αφήσετε? 3 εκατοστάρικα. Μεταφορικά μέσα ή δικά μου? Καθαρό, τι δικά σου, τι είναι τώρα. Και χωρί τη σέλα, τα πάγω αυτά. Χωρί τη σέλα. Εκλογέ έρχονται, τι να την κάνει. Σωστά, ευχαριστώ. Παίρνω για τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας. Ακούω ελληνοφρένεια από το 2002, το Σεπτέμβρη που μπήκα στα λεωφορεία ασταμάτητα. Πρώτη φορά που παίρνω και θέλω να μου πεις, αν θυμάμαι καλά, πριν σε πάρει ο Θήμιος, πριν σε προσλάβει ως διευθυντής στην εκπομπή, είχε έρθει καλεσμένος στους χούλιγκανς, κάτι τέτοιο δεν είχε πει, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι. Σωστά θυμάμαι, έτσι, για να δεις πόσο παλιός είμαι. Ξέρεις γιατί αξίζει χίλιες φορές που είσαστε τόσο διάσημοι και σας αγαπάμε με τόσο πάθος? Γιατί ενώ πριστιχίζεστε από φίδια κολοβά και μαύρα, διατηρείτε την τιμιότητά σας και την τόλμη σας. Αυτό είναι ο ηρωισμός. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Τα κανάλια είτε open είναι, είτε close είναι, κανένα συλλαλητήριο δεν δείχνουν τα δικά μας. Κανένα απολύτως. Γεια σου, αγόρι μου. Ήθελα να σου πω κι εγώ, όπως και μία προηγούμενη γυναίκα, σε ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε. Να είσαι καλά. Έλα,
Αποστολή. Είμαι άρρωστη, αλλά δεν μπορούσα να μη σε πάρω. Έχει κλείσει ο λαιμός μου, αλλά δεν γινόταν να μη σε πάρω για τα 20 χρόνια της ελληνοφρένειας. Να τα χιλιάσετε. Η ελληνοφρένεια είναι θεσμός, είναι θρύλος. Μας κάνετε συντροφιά. Δεν είναι μόνο που ακούμε την εκπομπή. Όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε συνδέσει με τη ζωή μας, όπου σ' ακούμε στις χαρές, όταν είμαστε στενοχωρημένοι, στις χαρές μας παντού. Σε θυμόμαστε πάντα και το Θύμιο και σένα και σ' ακούω πάντα. Πάντα. Και να είστε καλά, να κάνετε 1000 χρόνια εκπομπές. Μέσα στη σαπίλα του βρώμικου καπιταλισμού υπάρχει η φωνή της αλήθειας, η ελληνοφρένεια, Αποστολή. Μπράβο, πες. Ευτυχώς υπάρχεται, γιατί μου θυμίζετε τα παιδικά μου χρόνια, τότε που χαμηλά ανοίγαμε το ραδιόφωνο, τώρα όμως το ανοίγουμε όσο θέλουμε και γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια, να μην πω κάπου χειρότερα και πειράξει κανέναν κολοραγκιώτη, αυτούς που ενοχλούνται από την αλήθεια. Και όπως έλεγε ο Κώστας Βιδάλης, όλα στο φως, κύριοι συνάδελφοι των fake news, όλα στο φως. Γεια σου. Τρία στοιχεία. Παναγιώτης από Κερατέα. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο αριθμός μου. Τα 20 χρόνια πονάνε πολύ, πολλούς. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ένα. Δύο. Αυτή η εκπομπή, πως θέλουμε να είναι η Ελλάδα πριν 15-20 μέρες, σε είχα πάρει για τηλέφωνο, βραχυκύκλωσα. Μακράν το καλύτερο. Και πολλά συγχαρητήρια, δεν το έχω συνέλθει ακόμα, γιατί τα κοιτάζω. Η φάρσα που είχες κάνει. Τη Διαμαντοπούλου, υπουργό παιδείας. Λοιπόν, την καλησπέρα στο Θύμιο. Καλή συνέχεια, παιδιά, να είστε καλά. Θα αναγκαστώ για πρώτη φορά να συμφωνήσω με αυτό που είχε πει ο Νικήτας Κακλαμάνης για σας. Είστε ψυχοθεραπεία. Συμφωνείς με τον Κακλαμάνη, μωρή? Τόσο ρεφόρμησες. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Και εμένα τηλεφώνημα, ε. Τζάμπα, δηλαδή, δωρεάν. Όντως, ναι. Για να δούμε τα επόμενα 20 χρόνια μου που σας παίρνω και ένα πεντάρικο. Με κάθε τηλεφώνημα. Άντε τη βδομάδα, έστω. Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε, εγώ αν δεν σου μιλήσω μια μέρα, κάτι παθαίνω. Αν μου μιλήσεις όμως. Α, αν σου μιλήσω. 10 ευρώ. Έστω διάλογο. Ναι. Ναι. Λέγεται. Ποιος είναι? Εγώ. Εσύ ποιος? Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι εγώ. Εσύ ποιος είσαι? Κι εγώ είμαι. Τι είμαι? Άλλος είμαι. Εσύ είμαι εγώ. Εγώ είμαι εγώ. Α, ωραία. Κι εγώ είμαι εγώ. Εσύ? Εγώ είμαι εγώ. Με το κεφαλαίο. Πονάω και κλαίω. Εγώ με ωμέγα σκοπό στο σύνταγμα να φανδών. Ταΐζω περιστεράκια πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό. Πονάς και κλαις. Αυτό. Όταν τον θες. Και όταν δεν. Και όταν δεν τον θες. Όταν δεν τον έχω. Αποστόλης είσαι. Τι θες? Το Αποστόλη. Ναι, εγώ είμαι. Τι θες? Να σου πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θες παρακάτω? Εσύ θα μου πεις τι γίνεται παρακάτω μετά την καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Από μικρός το κάνεις αυτό? Εγώ σε ακούω από μικρός όντως και κάθε βράδυ με βάζεις εσύ για ύπνο το τελευταίο τρίμηνο. Πες μου πως είσαι άτριχος. Όχι, είμαι τριχωτός και μουσάτος. Διορθώνονται αυτά, διορθώνονται. Αυτά που δεν διορθώνονται είναι αυτά που έχουμε κάνει όλα. Όλα διορθώνονται, μη σε απασχολεί. Ότι επιτρέψαμε στον Αλέξη αυτά που οι άλλοι δεν περάσανε γιατί τα ονομάσανε, να τα περάσει γιατί δεν τα ονόμασε. Όπως η φοροκάρτα που μας την έκανε χρεωστική κάρτα, όπως η Μακεδονία που έριξε το δόλωμα του κοινωνικού μερίσματος που ερχόντουσαν οι γέροι και λέγανε είναι δώρο, ενώ ήταν τα δικά του λεφτά που επιστρεφόντουσαν, και η αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτά τα σημαντικότατα 50 ευρώ. Όμως να τα λέμε, είναι αύξηση, άλλο πόσο, είναι αύξηση. Είναι. Ωραία, δηλαδή πόσα θέλατε, εσείς μπορεί να θέλετε και 1000 ευρώ αύξηση. Έχει λογική, ο κόσμος πάντα θέλει. Τις βλακίες μας και τις ανοχές μας είναι αύξηση. Είναι μια αύξηση κι αυτή. Είναι κι αυτή. Λοιπόν, σε συμπαθώ παρά το ότι διαφωνώ σε αρκετά μαζί σου. Σε ακούω και θα συνεχίσω να σε ακούω. Φιλιά. Και καλά θα κάνεις. Θυμάσαι ρε μαλάκα που σου είπα για τον Πετσίτη? Πέρασε καιρός, ε. Α, ναι, όντως, για τον Πετσίτη πριν καιρό είχες πει. Τα είχα πει καιρό, ε. Τι κάνεις, Απόστολε? Καλά, εσύ που βρίσκεσαι? Τώρα ήρθα λίγο διακοπές Ελλάδα. Πού ήσουν, ε? Ελβετία. Κουφάλα. Ξέρεις, είμαι ο μοναδικός, ρε, τελικά. Που πας τα λεφτά σου έξω? Όχι, δεν είσαι μόνος, είναι και κάποιοι Σιριζέοι. Κάποιοι Σιριζέοι και κάποιοι δεξιοί, βέβαια. Είμαι ο μοναδικός, ρε φίλε, ο οποίος τους είχα μέσα στα πόδια μου και τελικά δεν πήρα πρέφα. Τι άλλα. Έλα που δεν πήρες πρέφα. Δεν πήρα πρέφα. Κάτι αστακούς ερχόντουσαν και τρώγανε μόλις γίνανε λίγο ψηλοδιάσημοι και τώρα πηγαίνουν στα Καστελόριζα. Ευτυχώς που κλείσανε δηλαδή, γιατί θα ήμασταν πιο φτωχοί από αυτά. Παρέα τη Κυριακή να ξέρει ότι έχει μαζί του πολλά λεφτούδακια. Πάλι καλά, να είναι καλά τα παιδιά. Πάρα πολλά λεφτούδακια. Το κολόχερο, αυτό θα ήταν στα λιμανάκια στην πιλαγμένη. Δεκαετία του 80 κάνουμε γυμνισμό. Oh. Είναι μια κυρία ξαδιά βαμμένη. Ναι. Και είναι ένα κύριο από μέσα και έρχεται με ένα βαρκάκι. Και τη φωνάζει. Το πάνω λέει βάφεται ή το κάτω. Αυτό ο κολόγερο θα ήταν. Σίγουρα ήταν αυτό. Το υπογράφω ότι ήταν αυτό. Άκουσα αποστολή. 30.000 παίρνουν οι ευρωβουλευτές χωρίς τα έξτρα. 1.000 την ημέρα. Και όλοι βρίσκονται, όπως οι δικοί μας, βρίσκονται στην Ελλάδα. Φερπίν. Η Ευρωβουλή είναι άδεια. Είναι τα βοτζιλίκια αυτό, καταλαβαίνεις. Μένει και το κτίριο άδειο και είναι αμαρτία. Στο κάνουμε κάτι, δισκοτέκ, ξέρω εγώ. Πες κάτι, να πούμε και να είναι και λιγάκι και χοντρό, έτσι. Βεβαίως, τι χοντρό, δυνατό θα πω, χοντρό. Έλα, γεια.
σε ένα περιβάλλον δύσκολο. Άρε, μαζάλισε το κερατό μου μέσα. Βγάζει συνέχεια λοιπόν. Από πού με παίρνει, ποια περιοχή? Από το Λιβέρι. Με τα Καβούρια, με την Αγέτμπουρτ εδώ, με το πρώτο εργοστάσιο τη ΔΕΗ που έγινε μετά τη. Μάλιστα, πάμε παρακάτω τώρα. Γεμίσανε λεφτά. Εντάξει, ναι, πάμε. Σε ένα σκληρό περιβάλλον λοιπόν, που επιζεί όμω με κυνηγητά, με όλα αυτά, οποιοδήποτε οργανισμό γίνεσαι πιο σκληρό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι κομμουνιστέ, εμεί, με το κυνηγητό που έχουμε πάει κτλ. Όσοι έχουμε βιώσει, έχουμε γίνει πιο σκληροί. Καταλαβές. Και είμαι ευχαριστημένο που είμαι κομμουνιστή κανονικά και με πατέρα, με όλα, με την οικογένεια. Καλά τώρα, άσου πατεράδε και την οικογένεια τώρα. Κομμουνιστή είναι και ο Κατρούγκαλο και ο Πολάκη. Τι θε τώρα. Άσου αυτού, ρε. Εδώ μιλάμε τώρα για. Άσου μα τώρα. Ο παππού ήταν μαζί. Που βάζει του παππούδε μπροστά και του πατεράδε. Εσύ τι έκανε, ρε Καραγκιόζη. Τι έκανα εγώ. Ναι. Κάθε μέρα. Μπράβο. Τη δουλειά μου αυτή. Κάθε μέρα. Από όλε τι δουλειέ με έχουν διώξει, από όλε τι δουλειέ ενώ δούλευα. Άρα δεν ήμουν τίποτα από όλου αυτού. Αντιστεκόμουν σε όλα αυτά. Έδειχνα στα παιδιά να πούμε τη δουλειά μου και τα λοιπά. Δεν κρυβόμουν να του δείξω και μου πάρουν τη δουλειά. Και έχουμε μείνει ελεύθεροι από τον πατέρα μα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αχ, Απόστολε. Έλα, γεια. Τι κάνεις, καλέ. Καλά, εσύ, καλά είσαι. Παίρνω από το σπίτι. Τι να σου πω. Από το σπίτι παίρνεις. Άκου τώρα. Γιουκοσλάβιο τον Μπραντάν. Τι. Γιουκοσλάβιο τον Μπραντάν. Έτσι έλεγε ο τρατάρχης Τίτο. Ναι, ξέρω. Το Μπραντέξ είναι το σωστό όμως. Το Μπραντέξ είναι για τα μάτια. Έχει κολύριο. Καλό. Το ντόμπρο είναι καλό. Καλά έκανα εγώ 12 χρόνια στη Γερμανία. Σε κοκκινίζει και το μάτι είναι καλό. Άμα σου έχει κοκκινίσει για κάποιο λόγο. Φύγε από τις αίρες. Από τις αίρες είμαι. Από τις αίρες. Μέλιο στα σέρα που λέμε. Μέλιο στα σέρα, baby. Go, go, go. Είμαι από τις αίρες, σέρα. Τατάν, if you ever gonna kiss me, it had better be tonight. Σας ξέρω σας. If you've anything to tell me, it had better be tonight. Τι να σας πω τώρα. Δεν χρειάζεται να πεις τάπαγο. Τόσα πολλά πέρασα σε αυτή τη χώρα. Και πόσα καλοκαίρια. Και όχι μόνο. Ναι, και χειμώνες. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Λοιπόν, να είσαι καλά, χάρηκα. Όταν ήμουν εγώ εκεί δεν είχε πέσει το τείχος. Πώς φτάσαμε στο τείχος. Είναι ιστορία ολόκληρη. Οκ. Okay. Το Κέννεντι τότε. Αχ, καλά. Την πλατεία Κέννεντι, ναι. Όχι, δεν λέω για την πλατεία Κέννεντι. Α, το δρόμο. Είναι, την ξέρετε την ιστορία, είναι μεγάλη. Και την πλατεία την ξέρω, στο Περιστέρι. Α, δεν την ξέρω εγώ. Είναι εκεί. Ή δρόμο είναι Τζον Κέννεντι. Εκεί τέλος πάντων, κατάλαβα, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, να είστε. Και εσύ, και εσύ, πάντα δύναμη. Γεια, πάντα έτσι να τα λέμε, να συνεννοούμαστε. Γεια. Αποστολή. Έλα. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, σε ακούω από το Λύκειο και από τις Ρογέργες έφτασα 30. Έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Γενιές και γενιές. Λοιπόν, κοριτσάρα μου, αφού έχεις μεγαλώσει με το θείο, έλα εδώ στο θείο. Έλα στο θείο. Α, και στον παππού θα ερχόμουν. Αλλά έρχομαι. Παππού δεν είμαι ακόμα. Εγώ επειδή έχω κοντεύω να γίνω γιαγιά, θέλω μετά 20 χρόνια ελληνοφρένεια ή τον Κύπριο αδελφό. Θα ήθελα να λάβω μέρος των διαγωνισμών των πρωτοσάλτη. Ποιο διαγωνισμό? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτες ο δική μας της Βύση. Είδα ότι βάλαμε έναν διαγωνισμό δια το περιβάλλον. Ναι, ναι. Έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι. Ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ναι, ναι. Τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Ή την κέρδισα θέατρο. Σωστή. Θα στα βάλω και τα δύο γιατί είσαι ζουμπουρλούδικο και έχεις μεγαλώσει μαζί μας. Παρακαλώ. Ναι. Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία μου. Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Horn. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Horn. Horn. Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς. Δηλαδή πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω? Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ. Αυτό δηλαδή κέρδισα. Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ νόμιζα μια παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε. Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε. Είμαστε γενναιόδωρος σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε?
λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Πώς δεν το πιστεύετε, σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω. Μη χειρότερα. Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία. Δηλαδή το θέατρο χορ που είναι. Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε. Καλά. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι. Α, δεν μπορώ. Α, αυτό σας πείραξε. Ναι. Αυτό, Έλληνας κανονικός. Δεν έχω χρήματα. Η γυφτιά πάνω απ' όλα. Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστωση κιόλας. Ναι. Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι. Ναι. Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια, Καλά. Ναι. Γεια σας. Άντε, γεια.